να συνδεθούμε με τη μακρινή Οδυσσό, εκεί όπου θα βρούμε τον κύριο Σοφρόνη Παραδεισόπουλο, Διευθυντή του Μουσείου Φιλικής Εταιρείας. Καλησπέρα κύριε Παραδεισόπουλε. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε καταρχάς στο μουσείο. Ναι, πρέπει να πω όμως ότι είμαι διευθυντής του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί και το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Είμαι εδώ στο χώρο τον ιστορικό. Είναι ο χώρος που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία? Όχι, δεν είναι ο χώρος της ίδρυσης. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς ιδρύθηκε. Πάντως αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτό το σπίτι, το οποίο ανήκε στο Γρηγόριο Μαρασλή, ναι, τον πατέρα του γνωστού ευεργέτη της Ελλάδας και της Οδυσσού φυσικά, συναντήθηκαν οι φιλικοί από το καλοκαίρι του 1821 έως το Δεκέμβριο του 1821, αποτέλεσε την έδρα της Φιλικής Εταιρείας. Η Οδυσσός γιατί επιλέγεται ως έδρα της Φιλικής Εταιρείας? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τους έλαβαν υπόψη φυσικά για να ιδρύσουν εδώ την Φιλική Εταιρεία. Αυτό που θα έλεγα, πρώτον, βρίσκεται η Οδυσσός σε ένα ομόθρησκο κράτος. Είναι εκτός δηλαδή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη πλευρά δεν είναι και πολύ μακριά. Τότε ρωσικό έδαφος. Ακριβώς. Βεβαίως. Το σχέδιο της Εκατερίνης, όλα αυτά βέβαια τα εδάφια εδώ ήταν Οθωμανικά, αλλά το σχέδιο της Εκατερίνης να έχει διέξοδο στη Μαύρη Θάλασσα και περαιτέρω στη Μεσόγειο, ως αποτέλεσμα των Ρωσοτουρκικών πολέμων, προσαρτήθηκαν αυτά τα εδάφη στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Οπότε ιδρύεται η Οδυσσός το 1794 και προσκαλούνται οι ξένοι και κυρίως οι Έλληνες για να απικήσουν την πόλη. Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά την προστασία των τσαρικών αρχών. Είναι μια πόλη από την άλλη ιδρυμένη, κατοικημένη και θα έλεγα βέβαια και διοικούμενη από ξένους. Είναι μια πόλη που κινείται με μια οικονομική δραστηριότητα κυρίως με το θαλάσσιο εμπόριο, που σημαίνει κινητικότητα, φιλελεύθερες ιδέες, και φυσικά αυτό είναι μια, την καθιστά δηλαδή μια πόλη που ευθυγραμμίζεται με ευρωπαϊκές αντιλήψεις. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη που βλέπει στη Μαύρη Θάλασσα. Έλληνες υπήρχαν εκεί? Υπήρχαν και πριν την ίδρυση της Οδυσσού, όταν λεγόταν αυτή η τοποθεσία εδώ Χατζίμπι. Υπήρχαν κάποιοι Έλληνες και είναι το γνωστό το καφενείο του Ασπορίδη, που όταν την κατέλαβε την πόλη ο Ντεριμπάς, τα ρωσικά στρατεύματα, λέγεται τώρα ο θρύλος, ότι πήγανε και ήπιανε καφέ στο καφενείο του Ασπορίδη. Οι Έλληνες όμως εμφανίζονται αργότερα και φυσικά αυτοί που είναι ο πρώτος πυρήνας, ας το πούμε έτσι, είναι οι στρατιωτικοί που πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού και εγκαταστάθηκαν στην Οδυσσό και τους χρησιμοποίησε φυσικά η Εκατερίνη για να αποτρέψει από τις Οθωμανικές δηλαδή δυνάμεις να επανακαταλάβουν τις περιοχές αυτές. Εδάφη. Κύριε Παραδεισόπουλε, πείτε μας δύο λόγια για το μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιος επισκεπτόμενος το μουσείο? Θα σας πω δύο πράγματα. Έχει μια προϊστορία το μουσείο. Η ίδρυση, η απόφαση για την ίδρυση του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, ναι, πάρθηκε το 1979 από τη Σοβιετική κυβέρνηση και πιο σωστά θα έλεγα από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και λειτουργήσε αρχικά στην Οδυσσό το 1979, το Δεκέμβριο έγιναν τα εγγένειά του ως τμήμα του Ιστορικού Μουσείου της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως με τις πρωτοβουλίες του μουσείου, των πανεπιστημιακών, των δημοσιογράφων, γενικά και της κοινωνίας της Οδυσσού, τέθηκε το θέμα της μεταφοράς του στην ιστορική του θέση. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, στην Κράσνη Περεούλοκ, έτσι λέγεται η οδός, 18, όπου ήταν και η οικία Μαρασλή και από τις πηγές γνωρίζαμε ότι αποτέλεσε την έδρα της Φιλικής Εταιρείας. Και ολοκληρώθηκαν εδώ οι εργασίες, με φυσικά με πρωτοβουλία του Δήμου, γιατί τα κτίρια αυτά ανήκουν στο Δήμο της Οδυσσού, δώσανε και τα δύο παρακείμενα για να γίνει ένα μεγάλο μουσείο.
Και το 1991-92, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε και πολλούς Έλληνες που έρχονται και βοηθούν, γιατί είχαν και οικονομικές δυσκολίες εδώ πλέον στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος του Πειραιά, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του, του κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλου. Και αποκαταστάθηκαν οι κτηριακές εργασίες, ολοκληρώθηκαν. Και έγινε πρόταση προς το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να αναλάβει, να ανοίξει εδώ το παράρτημά του και να αναλάβει τη λειτουργία του Μουσείου της Φιλικής Θερίας. Και έτσι, βλέπουμε λοιπόν, πλάνα αυτή τη στιγμή από το Μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιος όταν το επισκεφθεί? Βλέπουμε λοιπόν την οικία του Μαρασλή με την εσωτερική αυλή και έχουμε κάνει μία μικρή έκθεση με τις απαρχές της Φιλικής Θερίας, της ίδρυσης της Οδυσσού αρχικά, την εμφάνιση των πρώτων Ελλήνων, την δομή της κοινότητας, ναι, την εκκλησία, το σχολείο τους κτλ. Την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το 1814, τα οικονομικά και τη δομή της ίδιας της Φιλικής Εταιρείας, με την ιεραρχία και τα εφοδιαστικά των φιλικών κτλ. Και ολοκληρώνεται η έκθεση με το εγχείρημα του Υψηλάντη στον Προύθο, το κίνημα μετά από την Οδυσσό, από το Ισμαήλ και τα λοιπά που ξεκίνησε. Που διέβη τον ποταμό. Ένα αρκετά σημαντικό, ακριβώς, μουσείο.